σαν υπεύθυνος προπονητής της Ακαδημίας πόσο δύσκολο είναι το έργο σας και πείτε μας λίγα λόγια για το μέλλον των Ακαδημιών γενικά στην Κύπρο. Σκοπός της καινούργιας Ακαδημίας της Elite είναι να δημιουργήσει πρώτα απ' όλα σωστούς ανθρώπους αλλά ταυτόχρονα και σωστούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι βάσει με τις οδηγίες των προπονητών τις εμπειρίες των προπονητών που υπάρχουν στην Ακαδημία μας. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια διαφορετική έμφαση όσον αφορά το ποδόσφαιρο, να μάθουμε αρκετά πράγματα, πώς λειτουργούμε σαν ομάδα, πώς λειτουργούμε σαν άτομα και κατ' επέκταση να οργανωθούμε γιατί το ποδόσφαιρο μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά. Πείτε μας λίγα λόγια για τις συνθήκες εργασίας στην Elite και πώς βλέπετε την Ακαδημία. Εντάξει, είναι η καινούργια Ακαδημία. Ξεκινήσαμε πριν 2-2,5 μήνες. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικές, οι εγκαταστάσεις είναι άψογες. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και έχουμε ακόμα αρκετά που μπορούμε να βελτιώσουμε ώστε να γίνεται ακόμα καλύτερη δουλειά. Αλλά θεωρώ ότι οι εγκαταστάσεις που έχουμε εδώ στη διάθεση των παιδιών και για τους προπονητές είναι εξαιρετικές. Πόσο δύσκολο είναι να έχετε να κάνετε με ηλικίες 6 χρονών και τι οδηγίες μπορούν να ακολουθήσουν? Είναι αρκετά δύσκολο να ξεκινάς από τις μικρές ηλικίες για να μπορείς να μεταδώσεις και να μεταφέρεις τις εμπειρίες σου αλλά ταυτόχρονα και τις γνώσεις σου για τα μικρά παιδιά. Όμως μην ξεχνάτε ότι αυτή τη φιλοσοφία είμαι και εγώ, ποδοσφαιριστής γεννιέσαι δεν γίνεσαι. Γι' αυτό με την προσπάθεια του οποιοδήποτε θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μέσα στα ταλέντα πιο πολλά πράγματα, αλλά και σε αυτούς που δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο, να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τους μεταδώσουμε τις εμπειρίες αλλά και τις γνώσεις μας για να μπορέσουν να γίνουν καλοί αθλητές και καλοί ποδοσφαιριστές. Πώς συνεργάζεστε με τα νεαρά παιδιά και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος σας? Δεν είναι καθόλου εύκολο να έχεις να κάνεις με παιδιά, είναι αρκετά δύσκολο. Έχω δουλέψει και με μεγάλους και με μικρούς. Σίγουρα να δουλεύεις με μικρούς είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά συνάμα είναι και αρκετά ευχάριστο. Έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις με νεαρά παιδιά που δεν έχουν δουλέψει στο παρελθόν και βλέποντας τα να βελτιώνονται μέσα στο γήπεδο είναι πολύ ευχαριστό συνέστημα. Είναι η πρώτη χρονιά που αναλαμβάνεται από την αρχή μια ακαδημία σαν υπεύθυνος προπονητής. Πόσο δύσκολο είναι ο προγραμματισμός της προπόνησης που θα γίνει και τα προγράμματα? Σίγουρα μέρα με τη μέρα και εγώ μπορώ να πω ότι βλέπω αρκετά μεγάλη διαφορά πάνω στα παιδιά. Δεν είναι θέμα το να δυσκολεύομαι στο να βγουν οι προπονήσεις, αλλά το θέμα είναι να μεταδώσεις τις προπονήσεις σωστά στα παιδιά. Τα παιδιά έρχονται με όρεξη, με ενθουσιασμό. Υπάρχει δυσκολία στο να μπορείς να μεταδώσεις κάποια πράγματα σε κάποια παιδιά τα οποία για πρώτη φορά να ασχολούνται μαζί με το ποδόσφαιρο. Όμως είμαι σίγουρος ότι οι προπονήσεις μας αλλά και ταυτόχρονα οι εγκαταστάσεις που βρισκόμαστε είναι σε αρκετά ψηλό επίπεδο και σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ καλή ακαδημία η οποία αποτελείται από 4 ανταγωνιστικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν στο πρωτάθλημα της ΠΑΠ αυτή τη στιγμή. Και σιγά σιγά νομίζω θα γίνουμε αρκετά δυνατοί ώστε να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα πρώτα αθλήματα. Ποια είναι η φιλοσοφία σας με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει δουλεύοντας σε μεγάλη ομάδα 12 χρόνια, πώς μεταφέρετε στα παιδιά αυτή την εμπειρία και γιατί πρέπει τα παιδιά να ακολουθήσουν την ποδοσφαιρική ακαδημία Elite? Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που έχω δουλεύοντας για 15 χρόνια σαν ενεργός προπονητής, 12 χρόνια στην Ακαδημία της Ομόνιας, σίγουρα είναι πολύ μεγάλες. Όμως, θεωρώ ότι οι εμπειρίες και οι γνώσεις από μόνες τους, αν δεν μπορείς να τις μεταφέρεις στο γήπεδο, δεν έχουν κανέναν όφελος. Στόχος είναι να καταφέρουμε να πείσουμε τα παιδιά ότι νοιαζόμαστε για αυτούς και η δουλειά μας θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Είσαστε προπονητής δύο ομάδων, 2000-2006. Τι δυσκολίες έχουν και τι προοπτικές? Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεις αρκετά μεγάλες δυσκολίες και στις δύο ηλικίες. Η μία για τους διαφορετικών λόγων. Το 2000
οι περισσότεροι είναι πλασμένοι σαν ποδοσφαιριστές, δηλαδή ό,τι μπορούσαν να μάθουν σε πολλά μεγάλο επίπεδο έμαθαν και τώρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχε καθόλου σχεδόν υποδομή σε κάποιους από αυτές τις ηλικίες αυτής. Τώρα για το 2006 είναι άκρως διαφορετικά τα πράγματα. Πιστεύω ότι το 2006 βρίσκεται πάρα πολύ καλών ταλέντων μέσα στην ομάδα, την οποία μπορούμε να φτιάξουμε και να καλυτερεύσουμε κάθε φορά και περισσότερο. Είμαι αισιόδοξος και για τις δύο ομάδες ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι με την πάροδο του χρόνου θα μιλάμε για πολύ καλούς παίκτες και πολύ καλές ομάδες.